Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24. Πάλι και τέταρτο πήγαμε, ρε φίλε. Σήμερα, Δευτέρα, 30 Απριλίου, είχε αρκετές διαφημίσεις. Ναι. Δεν έφτυγε η προηγούμενη εκπομπή. Δεν έφτυγε η προηγούμενη εκπομπή. Η οποία τελείωσε στην ώρα της. Είχε μια ένταση την προηγούμενη εκπομπή. Δεν ήταν, τα φυσιολογικά δεν ήταν κάτι καινούριο. Ο Μάριος λείπει. Και πού είναι εδώ. Ναι, εντάξει, άλλη κουβέντα αυτή. Ξεκινάμε. Πού είσαι, ρε φίλε. Ποδόσφαιρο. Περίμενε, θα ζήσει ποτέ ένα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ 0-3. Άμα δεν είσαι εκεί, όλα τα πράγματα πρέπει να τα περιμένω. Όταν πας εσύ εκεί είναι το πρόβλημα. Έχεις πάει 32 φορές στη λεωφόρο. Εγώ μια φορά τουλάχιστον πριν 3 χρόνια είδα και ένα 2-3 από το σκόνδρα. Πέρασε ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκόρ. Εσύ έχεις δει ποτέ? Ένα-2 νομίζω ήταν. Ένα-2 ήταν, ναι. Ένα-2. Εσύ έχεις δει ποτέ? Να προηγηθούμε. Ναι. Δεν θυμάμαι. Πού, τι να θυμάσαι. Ενώ οι συνάδελφοι. Που το πιάσαμε από πότε έχουμε να κερδίσουμε στη λεωφόρο. Το πιάσαμε, φίλε. Γεγονός ήταν. Τι, πω. Καταραμένο γήπεδο και αυτό. Μόνο το Καραϊσκάκι δεν είναι καταραμένο. Το Καραϊσκάκι, δε φίλε, πας και παίζεις. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για τα άλλα τι είναι, βόλι. Δεν είναι. Το ΆΚΑ είναι αχανές. Σε μπερδεύει το ΆΚΑ. Να βάλουμε κουρτίνα τότε. Να βάλουμε μια κουρτίνα. Πώς κάνουν τα μπουζούκια όταν δεν γεμίζουν. Να το μειώνεις. Ναι. Να έχεις άλλη αίσθηση. Τότε στη συναυλία με τον Μπορμπόκι. Ήταν η Pink Floyd. Είχε όντως ένα κομμάτι. Α, είδες. Γι' αυτό κερδίσαμε. Εκείνη την νίκη που ξεχάσαμε εντελώς, δεν ξέρω γιατί. Μια και μετούσαμε τις νίκες, τις λίγες νίκες που έχει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα του Παναθηναϊκού, είτε στο ΆΚΑ είτε στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο, ρε φίλε, λέγαμε. Δεν λέγαμε για ο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ ήταν και Μπόλωνη. Το ζήσαμε, το είδαμε. Και ήταν και μία με τον Φραντζέσκο. Το 0-1 με τον Νικόπολη. Η οποία ξεχάστηκε. Τι λες, μωρέ. Απλά δεν λέγαμε για ο ΆΚΑ. Δεν ξεχάστηκε. Άρα η λεωφόρο ήταν πιο καταραμένη από το ΆΚΑ. Η λεωφόρο πιο καταραμένη από το ΆΚΑ. Γι' αυτό ήθελα να κερδίσουμε χθες. Για να φεύγουν οι κατάρες. Ναι. Για να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι το πράγμα. Άμα παίζει ποδόσφαιρο, τα ξεπερνά όλα. Εντάξει, χθες δεν μπήκαμε και παίξαμε ποδόσφαιρο. Αρχίσαμε να το παίξουμε το άθλημα. Αλλά όταν το παίξαμε, το παίξαμε. Ναι. Φάνηκαν σε αυτό το παιχνίδι τα πολλά καλά που έχει αυτή η ομάδα, αλλά και κάποια λίγα μειονεκτήματα τα οποία. Τα οποία είναι γνωστά μια διετία τώρα, αλλά δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτά. Ναι. Φάνηκαν και σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δημήτρη, τα μειονεκτήματα. Να οικετεύσω για κάτι τον επίσημο ΠΑΟΚ. Θες κανένα εισιτήριο? Όχι. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να πάτε να πάρετε τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο να τελειώνουμε. Γιατί? Να κάνουμε και έναν έρανο. Δηλαδή, αν λείπει κάτι, να κάνω έναν έρανο να μαζέψουμε τη διαφορά. Δεν μπορείς. Τι δεν μπορώ? Άμα είναι 2 εκατομμύρια, δεν μπορείς να μαζέψεις. Όχι όλα. Μόνο ο Ζαγοράκης μπορούσε. Καλό μελέτα και έρχεται. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, πήγαινε, πάρε τον Κυριάκο να τελειώνουμε. Στόπερ σου λείπει. Και εξάρι. Παίζει ο Κυριάκος εξάρι. Όχι, όχι, όχι. Αυτά κάνει κοσλίκα τώρα, Δημήτρη. Χρόνια κάναμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να μην σκέφτεται έτσι. Γιατί μου το είπε κάποιος αυτό πρόσφατα. Πάρε τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, βράθρωπε. Με τον έβλεπα στο Αμβούργο Βόλσμπουργκ. Για άλλη δωμάτια του. Εσύ παιχνίδι που πέφτει κατηγορία. Πέφτει κάπου. Άκου να καταλάβει επίπεδο πίεση. Χάνει το Αμβούργο, δεν κερδίζει το Αμβούργο. Και τελειώνει το παραμύθι. Πέφτει και από ό,τι φάει στην ιστορία του. Ωραία. Ναι. Και μπαίνει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος μέσα και είναι, ρε φίλε, με μηδέν σφιγμούς. Αλλαγή μπήκε. Όχι, ρε. Στο γήπεδο. Α. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχηματικά μου λάθη που δεν έπαιξα το διπλό. Δεν περίμενα να. Και ένα αυτό με την Ουντινέζε. Πραγματικά η Ουντινέζε πρέπει να βγει από το κουπόνι. Να βγει, ησυχαμένη αυτή η ομάδα. Δεν είναι. Η Μπενεβέντο έχει κάνει πολλές κηδείες. Ναι, φίλε, αλλά είσαι 2-3 με παίχτη λιγότερο στο 90, κάτσε. Και παίζεις με παίχτη λιγότερο 30 λεπτά. Τέλος πάντων. Και έχεις κάνει ήδη μια ανατροπή. Και παίζει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, δε φίλε, και δεν τους βλέπει. Δεν τους βλέπει πραγματικά. Δηλαδή είναι αόρατοι. Στην Μπουντεσλίκα τώρα, εντάξει. Δηλαδή. Τι αμφισβητείτε, τι αξία του, δεν αμφισβητείτε. Δεν είναι, ναι, να γιατί πούμε. Να μην έχω κάνει εγώ την κίνησή μου τώρα, πάω να του πω πόσα θες, δηλαδή, πάρε για 5 χρόνια. Πάρτα. Πόσα θέλουν αυτοί στο Αμβούργο, τόσα. Θα σου πει, κοίταξε, άμα παίρνει ο Κάνιας 600. Εγώ θα λέω 6 εκατομμύρια. Θα σου το πει. Απάντησε. Θα σου το πει. Απάντησε. Θα του δώσω 2, ρε. 2 επί 5. 2 επί 5. Ναι. Αφού τα δίνουμε τα 1,5-2 για περιπτώσεις που δεν λες ότι βγάζουν και μάτια. Ωραία. Πάρ' τον που να τελειώνουμε. Πάρ' τον.
Σας παρακαλώ, δηλαδή θα είμαι το καλύτερο παιδί άμα πάρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και ένα μαύρο να βαράει και τη μάνα του στο 6. Πραγματικά. Τον Καντέ. Όχι, δεν όγκο θέλω. Δεν θέλω Pokémon, αλλά. Τον Τουρέ. Θέλω έναν. Έναν, πώς λέγεται εκείνος της Βαλένθια. Γκοντόμπια, πώς λέγεται. Δεν το έχω. Μιλάμε ένα κλές. Έναν τέτοιον. Πες στην Ελλάδα έναν. Δεν το Μιλιβόγεβιτς το θέλεις. Πάρα πολύ καλός. Τον ήθελα. Ναι. Εξαιρετικός. Τον ήθελα. Αλλά έχει περάσει από τους άλλους. Έχει ποτιστεί δηλαδή από τη συχαμάρα τους. Έναν τέτοιο. Θέλω έναν να βαράει, ρε παιδιά. Θέλω έναν που όταν θα πάρει την μπάλα, όταν ο άλλος θα πάει να τον τζαλτζάρει, εντάξει, να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή και χθες εκεί μειονεκτούσες. 100%. Μα δεν δείχνει και ο Μαουρίτσιο έτσι, ρε. Δεν είναι. Χάνεται και ο Μαουρίτσιο, αυτό σου λέω. Ο Μαουρίτσιο, αν έχει έναν παίκτη που δεν ήταν κακός βέβαια χθες, να τα λέμε όλα. Έχει διαστήματα που χάνεται τώρα, είναι ναι. Η χρονιά, είναι η προετοιμασία, είναι ο τύπος του. Θα δούμε του χρόνου. Χρόνου θα δούμε. Αλλά δεν το λες κακό τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει αυτή την επένδυση που είναι καλός παίκτης, ωραία, να την ενισχύσεις λίγο. Και αν δεν έχεις έναν να βαράει και τη μάνα του δίπλα με πολλά τρεξίματα, δεν θα μπορέσει ο Μαουρίτσιο ποτέ να παίξει σαν το καθαρό 8. Φίλε, είναι χαφ που έχει 60 τόσα γκολ καριέρας. Ωραία. Και σε εμάς έχει 3-2 σε ένα παιχνίδι. Δεν βγαίνει στον γκολ. Έχει χαμένες ευκαιρίες. Έχει βγει στο γκολ. Όχι τόσο όσο μπορούσε. Φίλε, έχει εκπληκτικά πόδια. Ναι. Και έχει καλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Σε φάση που είναι καλά και έχει δυνάμεις. Είναι εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, εννοείται. Εκεί που είναι μεγάλο προσό να κινείσαι χωρίς την μπάλα. Όχι, φίλε, ο Γιώχανσον της Άγκης. Ο Γιώχανσον της Άγκης είναι πιο αργός από την. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή. Όχι. Δεν υπάρχει Γιώχανσον. Πιο σκληρούς παίκτες θέλεις. Πιο ένταση θέλω. Θέλω ένταση. Αφού προπονητής είπε ότι δεν το αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Άσε τον Πάο. Τι είπε δημοσίως. Πλέον την έχει γυρίσει. Μας κορυδεύει δηλαδή. Πολλές φορές. Άρα πες την ερώτηση που σου έκανε ο δημοσιογράφος, έκανες λάθος. Εγώ το είπα. Α, το πήκε αυτός. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως αλήθεια είναι ότι χθες αυτά φάνηκαν. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι φάνηκαν τα πολλά προτερήματα αυτής της ομάδας που έκανε ένα ακόμα ρεκόρ, ας το πούμε. Ρεκόρ νίκης επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Γιατί είναι ένα ιστορικό γεγονός. Εγώ ξέρω πόσες φορές έπαιξα τον Παναθηναϊκό στις συνθήκες που είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ξέρω πόσες φορές τον έχω παίξει έτσι. Ήσουν εσύ έτσι. Ναι. Ναι, εντάξει. Και αυτό ήταν σαν και εμένα. Κέρδισε με 3-0. Παρόλα αυτά είχε διαστήματα στα οποία φάνηκε η αδυναμία του. Που είναι... Βέβαια, τις περισσότερες φάσεις έχουν δημιουργήσει οι ιδανικοί μας, εντάξει, για να τα λέμε όλα. Δεν τη σχέση έχει. Ναι, όχι, για να λέμε και τι γίνεται. Επί της ουσίας, λοιπόν, ναι. Οικετεύω την ΠΑΕΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνω, ρε, δηλαδή δημοσίως, ξεφτιλίζομαι, πέφτω. Πώς το λέμε. Φωτογραφία. Πέφτω κάτω, θα βγάλω φωτογραφίες. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 τη σελίδα. Ωραία. Παρακαλάς, πάρτε ώστε... το Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Δεν α, είσαι και συγκεκριμένο. Ναι. Πάρτε τον ρεπούστη. Πολλά τα λεφτά, ρε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Δεν το παίζει άπλα. Δεν πετά τα λεφτά σου από εδώ και από εκεί. Αφού έχει συμβόλαιο. Ρε, αγόρασε το να πες το. 7 εκατομμύρια ρήτρα. Δεν είναι ρήτρα, ρε. Πες του ότι κοίτα να δεις, πάρτε 3 και στο διάολο τώρα. Και άρχισε τον παίκτη μαζί σου. Θέλω να γυρίσω, είναι μια ξαδέρφη μου άρρωστη. Να κάνει πως χτύπησε το δάχτυλο. Να κάνει πως χτύπησε το δάχτυλο. Να έρθει γύρω στις 10 Αυγούστου. Να πει ότι έχει ψυχολογικά ότι δεν έχει καλό καιρό εδώ και θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Να έρθει στις 10 Αυγούστου εδώ για εξετάσεις. Όχι, και να ξεχαστεί να γυρίσει. Στις 10 Ιουνίου να έρθει. Δεν γίνεται. Γίνεται. Όλα γίνονται. Το θες και νωρίς. Ρεστήστε το έργο τώρα. Ας πάρει το Βιερίνα τηλέφωνο. Ο Βιερίνα το έστεισε λίγο καθυστερημένα γιατί ήταν. Αυτό σου δεν γίνονταν. Δεν τον ήθελε. Δεν γίνονταν. Δεν τον ήθελε ο γείτονά του. Ξύπνα. Εγώ ο γείτονάς του. Ο γείτονάς του. Ο αόρατος. Δεν μπορούμε τώρα. Που πήγε μαυρισμένο στην προπόνηση και τον κορυδεύαν οι παίκτες. Που του λέγανε ότι δεν έχει το τηλέφωνο του Βιερίνια καν. Ναι. Μάλιστα. Αυτός που πήγε μαυρισμένο τις προάλλες. Ναι. Και του λέει παίκτης, ωραίο μαύρισμα έχεις. Ωραία. Δεν κοκκίνησε. και του λέει ναι, αλλά όταν θα σταματήσεις, εγώ θα δουλεύω, του λέει. Πέντε μέρες λείπει το χρόνο, μορφαγώθηκες. Πέντε μέρες λείπει. Ναι, πάρτε το Κυριάκο. Λίγες παραπάνω το Λεβέκ. Σκεφτείτε, Βαρέλα Κυριάκος, Μάτος Βιερίνια. Αφού εξάρι δεν έχεις. Και θα πάρω και εξάρι.
Από τη στιγμή που πριν και φυσικά. Ξέχανε ψηλό κουδούνια ο Κάνιας εκεί, ο Κάτσης στο ξεκίνημα. Ε. Εννοείται. Και έτρωγες επιθέσεις. Σαν να μην είχες κέντρο. Ναι. Τι, αυτή είναι η αλήθεια. Και έπρεπε να γίνει ο Πασχαλάκης ήρωας. Ναι. Μετά όμως, κάνει ένα μηδέν η συντερφοράρα αυτή που είναι άλλος άνθρωπος και άλλος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, αν αυτός άξιζε με τα γκολ που έβαζε, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια. Τώρα γιατί είναι για, για 15. Τώρα με την παρουσία που έχει, με όλο το πείσμα που βγάζει, με τη βελτίωσή του, με τους συνδυασμούς. Με... Έχει μπει στο παιχνίδι κανονικά. Δεν είναι ο ξεκάρφωτος. Πλέον είναι στο παιχνίδι. Φοβερός Πρίγιοβιτς. Φοβερός, δηλαδή η βελτίωσή του είναι, είναι εκπληκτική. Είναι δύο γκολ, είναι πάντα γκολ. Άλλος παίκτης. Αλλά και η παρουσία του εκτός περιοχής, πλέον οι συνεργασίες που βγάζει, η ομαδικότητα, το παιχνίδι με πλάτη. Χθες έχει συνδυαστικό γκολ με τον Μπέλκα. Ασίστ πάρε βάρα στον Μπέλκα που είναι ένα βήμα πίσω και δεν προλαβαίνει να τη μπρόξει. Ωραία, αρκετές μονομαχίες κερδισμένες. Πάλι συμμετέχει, είναι άλλος παίκτης. Δηλαδή όσο κράξιμο του έριχνα για το ότι δεν ήταν συνδυαστικός, πλέον είναι συνδυαστικός. Μην κουνηθεί, καλά είσαι εδώ. Αυτό πώς το έστρωσε, ρε φίλε. Αφού πλακώθηκαν μια-δύο φορές. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τον Λουτσέσκο, έτσι. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ο Σέρβος θα το παραδεχθεί. Δηλαδή ότι φέτος πέρα από όλα όσα έχει πετύχει, το αν έχει βελτιώσει και αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού θα είναι τεράστιο επίτευγμα για την καριέρα του. Έτσι, γιατί από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο. Αν δεν τον νοιάζουν μόνο τα χρήματα να πάει σε καμιά Κίνα και θέλει να παίξει κάπου καλύτερα, θα τα πάρει και τα λεφτά, θα παίξει καλύτερα, θα γίνει και βασικό στην Εθνική Σερβία και θα τα κάνει κιόλα. Έτσι όπως έχει βελτιωθεί το παιχνίδι του, γιατί το γκολ είναι μεγάλο προτέρημα, αλλά ήθελε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία σιγά σιγά τα βρίσκει. Σαφώς πρέπει να γίνει αναφορά και στον Πασχαλάκη, που έδειξε στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας που ήταν χθες στο γήπεδο ότι κάτι έχει ξεχάσει, ναι. Και επιβραβεύει τώρα ό,τι και ό,τι. Και ο Πασχαλάκης, που το μόνο του μειονέκτημα είναι τα γκολ που τρώει στα δικαστήρια. Ναι, γεγονός, δηλαδή... τα οποία έχουν το θράσος και τα μετράνε. Σαν παθητικό του πάω. Κάτι δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε βεσυχαμένοι. Δεν τρέπεστε λίγο. Ξεφτυλισμένοι γιατί πετάξει το ποδόσφαιρο στην άκρη για να κάνετε τα δικά σας και να δημιουργείτε κλίμα. Τόσο ξεφτυλισμένοι. Τόσο. Θα μιλήσουμε για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη νέα νίκη της ομάδας του ΠΑΟΚ που έχει τραβήξει τόσα και τόσα εδώ και δύο μήνες, έχει χάσει τόσους βαθμούς στα δικαστήρια και παρόλα αυτά εντός γηπέδου πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα ελληνικά χρονικά, γιατί πολλές φορές είχαμε αφαιρέσει βαθμών από ομάδες οι οποίες όμως μετά κατέρεαν. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ φέτος είναι απίθανο. Συνεχίζει μια πορεία πρωταθλητισμού, δεν επηρεάζεται από τίποτα εντός γηπέδου. Έχασε ένα μάτς στην Τρίπολη, ναι. Για τους λόγους τους ίδιους, τους αγωνιστικούς ποδοσφαιρικούς λόγους και όχι λόγω νοοτροπίας, στην Τρίπολη εκτέθηκε ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ λόγω αυτής της αδυναμίας. Που έχει το aggressive παιχνίδι. Δείχνει, γενικά, ναι. Όταν υπάρχει ο αντίπαλος. Όταν δείχνει ο αντίπαλος ένταση και ξύλο, ο ΠΑΟΚ έχει κακά διαστήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να. Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να εντάξει στο ρόστερ του και δεν το έχει είναι της έντασης και του δυναμισμού. Που πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και στο τελικό κυπέλλου, γιατί είναι το πιο ξεκάθαρο παιχνίδι στο οποίο... Δεν έχει πολύ ένταση η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Δεν έχει πολύ δύναμη. Έχει, πώς δεν έχει. Δεν έχει πολύ δύναμη τώρα, εντάξει. Αν τώρα τώρα μόνο Σιμόης είναι δυνατό παιδί. Με τον Γιώχανσον, οκ, okay, ναι, ήτανε, αλλά δεν παίζει ο Γιώχανσον. Μα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Όχι, η κολομπαριά, η ποδοσφαιρική είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Ατομική ενέργεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Χωρίς ατομική ενέργεια η ΑΕΚ δεν υπάρχει. Συνδυαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, αυτό δεν το έχει. Έχει μια και στην Τούμπα, έπαιξε πολύ σκληρά. Ήταν πολύ δυνατή σε μονομαχίες. Γιατί αυτό εκεί μπορεί να κοντάρει τον ΠΑΟΚ. Και αυτό θα γίνει και στο τελικό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ προετοιμασμένο για να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε βόλεϊ στις 8 ώρα Φίνικας ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλές δικές σας απόψεις. Θα έχουμε και γραμμές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Φίλος γράφει για τον Πούκι. Είναι παιχταράς. Παιχταρά, δεν τον λες παιχταρά τώρα. Είναι παιχνίδια φάση. Δηλαδή, δεν έκανε, δηλαδή...
Είναι ο Πρίγκεβιτς και ο Πούκι τώρα τι σχέση έχει τώρα. Εντάξει. Ο Πούκι ούτως ή άλλως είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Έτσι, τον Γιουβέτσι. Αλλά τον λες πιο περιφερειακό. Είναι πιο περιφερειακός. Θα μπορούσε να είναι ένας δεύτερος φορ, ναι, τέλος πάντων, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αλλά η ουσία είναι ότι εγώ προσωπικά, αν ένας μάνατζερ πρότεινε έναν παίκτη στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, θα του έλεγα χάρηκα πολύ, πήγε ένα στον Ολυμπιακό. Και μένα, με μένα δουλειά μην ξανακάνεις. Γιατί πλέον πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Εδώ, αγόρι μου, προτείνεις ένα παίκτη στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να το προτείνεις στον Ολυμπιακό. Όταν ο ΠΑΟΚ σε απορρίψει, τότε πήγαινε στον Ολυμπιακό. Ή το αντίστροφο. Προτείνεις ένα παίκτη στον Ολυμπιακό. Αν σε απορρίψει ο Ολυμπιακός, έλα πρότεινε το σε μένα και να δω. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον απέρριψε ο Ολυμπιακός είναι κακός παίκτης, μπορεί εμένα να μου ταιριάζει. Αλλά μη μου τον προτείνεις κάθε τρεις και λίγο. Σε όλους. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πλέον υπάρχει μίσος, υπάρχει έχθρα, υπάρχει υπόγειο παιχνίδι. Πού να το ξέρει αυτό ο Σκανδινάβος μάνατζερ? Δεν είναι Σκανδινάβος, Έλληνας είναι. Ρε. Οποιοςδήποτε. Έλληνας είναι. Είναι, έχει από πάνω του κάποιον. Ωραία. Άλλο. Εγώ λοιπόν, σαν ΠΑΟΚ, αν είχα τεχνικό διευθυντή τέλος πάντων, θα του έλεγα. Θα έκανα μια γύρα και θα έλεγα, παιδιά, όποιος είναι να προτείνει παίκτη και έχει με τον προτείνει. Πολλές γνωριμίες. Ναι, και τους τρεις. Ωραία. Θα τους έλεγα, παιδιά, δεν μπορεί να προτείνεται παντού. Εδώ σε αυτήν την αγορά υποτίθεται σε μένα ή αλλού. Εμένα μην με εμπλέκεται. Να κάνω εγώ πληθυσιασμό για τον Μπούκι. Που έπαιξε κάποτε που Τεσλίκα και τώρα παίζει στη Δανία. Που σβηστά καλοκαιριάτικα του έβαλα 5 γκολ του πρωταθλητέ Δανία εδώ. Καλά, over δίνουν. Ναι, δίνουν. Τα κενά μα είναι αυτά. Εντάξει, και πλάγια μπακ έχει κενά ο ΠΑΟΚ. Κενά στο ρόστερ έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Κάλυψη στο δεξί μπακ. Ερωτηματικό τι θα γίνει στα αριστερό μπακ. Ένα στόπερ υψηλών προδιαγραφών. Ένα εξάρι που να βαράει και τη μάνα του. Ένα φόρ για να γίνει και τρίτο φόρ να υπάρχει ένα με διαφορετικά στοιχεία. Δεν πα με δύο πουθενά. Ωραία. Και αν τι θα, ανάλογα θα γίνει με το Μακ, θα πρέπει να πάρει και ένα εξτρέμ. Αυτά είναι τα. Ερίκε, παιχτάρα. Έχει ερίκε, έχει Βάρντα, έχει. Εγώρι μου, αν θε να κρατήσει κάτι. Ο Βάρντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Όσο ανήκει σε σένα. Υπάρχει ενδεχόμενο. Αν δεν έρθει κάποιος να σου πει πάρε 3 εκατομμύρια, θα τον δώσω τον Βάρντα. Με δύο τον δίνεις. Ένα πλήρωσες. Δεν ξέρω. Ένα πλήρωσες και δύο χρόνια που τον πληρώνεις το συμβόλαιό του είναι δύο. Τον δίνεις μία ή άλλη. Παίκτη μου διαδικό που έχει κάνει όργια. Τρία και πάνω τον δίνεις τον Βάρντα. Ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί θέλει πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτη ώρα με Νακ Σούζ, η παίκτη και τα στελέχη του ΠΑΟΚ σε επίσημες εμφανίσεις αυτή τη σεζόν φορούν Νακ Σούζ, τα οποία τα βρίσκεται και στην πλατεία Αγία Σοφίας και στο Μητρανένα Κόσμος και στο nak.gr. Με ρεγκίνα ήδη, αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά ήδη, τα κορυφαία σε επιλεγμένα καταστήματα και στοίχημαν.gr και σήμερα στοιχηματίζεις από οπουδήποτε, από το σπίτι, δουλειά, το αυτοκίνητο, από Android, από iOS, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι, σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές για να μιλήσουμε για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, για την ποδοσφαιρική ομάδα, τι δείχνει, πώς τα καταφέρνει, πώς αντέχει, πώς κερδίζει, τους πάντες. Συνεχίζω να κετεύω για τον Κυριακό Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Δεν έβγαλες το γραφείο και βίντεο. Να κάνω μια αφίσα μεγάλη του Κυριάκου και να. Εσύ πραγματικά. Θα στον βάλουμε φανέλα του Ολυμπιακού όμως. Όχι. Ήταν μια. Κοιμηθήκαμε όρθιοι εκεί. Πήγαν τον πήρανε. Το παιδί έφυγε αν γρήγορα. Αν και δεν συνηθίζεται. Πόσο, 16 ήταν, 14? 16. Κοιμηθήκαμε όρθιοι. Σχολεία αυτά. Λοιπόν, στη Λεωφόρο. Εκεί στο τέλος που τραγουδούσαν οι Παναθηναϊκοί, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Ήταν πένθυμο, ήταν αποχαιρετιστήριο. Μήνυμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι εγώ αριστερό μου φάνηκε το κομμάτι. Εκεί ήταν να δεις τώρα. Με αυτά που κάνει ο Λαφούζος, πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα κάνει ο Λαφούζος, έχει δύο δρόμους. Ναι. Ή να πάει σε κατώτερη κατηγορία, ή να πάει υπό τον έλεγχο του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ρέστης είναι Ολυμπιακός. Ό,τι και να λένε, είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, αυτή είναι η δρόμη που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλαφούζος τον Παναθηναϊκό. Οι δύο επιλογές.
που του έχει αφήσει. Εντάξει. Φοβερά πράγματα. Αλλά δεν. Δηλαδή δυσκολευόμαστε και να τα παρακολουθήσουμε. Όχι, εγώ ξέρω να παρακολουθώ, φίλε, γιατί πάντα παρακολουθώ και τους άλλους τι γίνεται. Τι και πώς. Στον Κουρμπέλη να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μήπως είπα την τέταρτη θλάση. Ό,τι και κάνει από εδώ και πέρα. Στον Ολυμπιακό θα πάει. Μαζί με τον Μολέδο. Mm-hmm. Πάμε στον ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος χθες παράταξε όσο ήταν το καλύτερη εντεκάδα. Φυσικά δεν υπήρχε λόγος να ξεκουραστεί κάποιος, να προφυλαχθεί κτλ. Κτλ. Υπάρχουν κάποια μικρό προβλήματα. Έχει μια δικαιολογία ο Κρέσπο, για παράδειγμα, για τις τελευταίες έτσι, μέτριες εμφανίσεις του. Δεν παίζει μια τώρα την κανονικά δεν έπρεπε να παίζει, αλλά επειδή δεν υπάρχουν και πολλά στόπερ και ο Μαλιζάς δεν είναι καλά, αγωνίζονταν και έκανε μια προσπάθεια για να είναι συνεπής και να μην πάθει καμιά μεγαλύτερη ζημιά. Ο Βαρέλα έχει χάσει ρυθμό, σαφώς από όχι, ο Βαρέλα βγάζει εκνευρισμό. Δεν πάω το χωνέψει. Νομίζω ότι ο μήνας που ουσιαστικά πριν κανένα μήνα έχασε, τον έχει αφήσει λίγο πίσω σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι το Μάρτιο. Ο Βιερίνια είχε κάποιες ενοχλήσεις, λίγο δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Από κάποια φάση και μετά όμως είναι σπάει πλάκα, δηλαδή δεν τους βλέπει. Yeah, φυσικά. Δεν τους βλέπει, δηλαδή είναι απίστευτος. Ο Μάτος για ένα ακόμα μάτς είχε να ανταπεξέλθει μια στοχοποίηση από τον διαιτητή, του τα έδινε όλα ανάποδα. Κάθε φάση, κάθε κόντρα, κάθε μονομαχία και την κίτρινη κάρτα. Και πάλι στημένα μηνύματα για την προστασία του Μάτος κάτω από τα μπλοκ μας. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Τι έκανε ο Μάτος και ήταν για κόκκινη, δηλαδή, για πες μου. Μα δεν έκανε. Τον εκνεύρισε σε κάθε φάση που εμπλέκονταν, έδινε ανάποδο σφύριγμα. Ναι. Σε όλα. Πλάγια, φάουλ, κίτρινες, τα πάντα όλα. Στα αμυντικά χαφ είπαμε ότι εντάξει, ο Κάνιας δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Ο Μαωρίτσιο έχει τα συν πολλά προτερήματα αθλητικά μειονεκτή και θέλει άλλον παρτενέρ. Ο Πέλκας είχε πολλές καλές στιγμές. Στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στα νεύρα. Πάρονταν λίγο άστοχος. Όχι, όχι, έχει κάνει δύο πουλήματα στον άξονα και λίγο πριν τον βγάλει, που είναι, ενώ έχει εύκολη πάσα. Ο Μπίσβαρ το πάλεψε πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει στο πάνω κάτω σε ένα ντέρμπι. Το πάλεψε όμως και δεν εκτέθηκε. Εντάξει, ο μπακ του Παναθηναϊκού και ο Γιώχανσον δεν μπορεί να πετύχει μπέκτη. Δηλαδή, εντάξει, με τέτοιο μπακ τον βάζει στον Μπίσβαρ. Ο Μακ είχε πολλά λάθη, κακές επιλογές και λίγες βοήθειες αμυντικά. Γενικά όλοι ήταν μέτροι πλην του Πασχαλάκη, του Πρίγκοβιτς και του Βιερίνια. Όλοι οι άλλοι ήταν μέτροι. Για να τα λέμε όλα. Και παρόλα αυτά, το σκορ έληξε 3-0. Παρότι ο ΠΑΟΚ εμφάνισε μειονεκτήματα, παρότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν έπιασαν τα υψηλά στάνταρ, το σκορ ήταν 3-0 και ο ΠΑΟΚ είχε δύο-τρεις ακόμα μεγάλες φάσεις που θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είχε όμως και ο Παναθηναϊκός. Στο καλό του διάστημα υπήρχε μια κατηφόρα και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Δηλαδή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα αυτό που συνέβαινε από το 10 περίπου μέχρι το 40 του παιχνιδιού. Μια αποδιοργάνωση, μια μονομαχία. Εντάξει, δεν κερδίθηκε καμία μονομαχία. Και είπε και ο Πρίγκοβιτς στο τέλος στις δηλώσεις του ότι πράγματι μπήκαμε στα αποδυτήρια και αυτό είπαμε, ότι έχουμε χάσει όλες τις μονομαχίες. Κάθε κόντρα πήγαινε σε παίκτη του Παναθηναϊκού, κάθε μονομαχία, σαν να μην υπήρχε κέντρο και δέχονταν μια απίστευτη πίεση η περιοχή του Πασχαλάκη. Ο οποίος κράτησε, ήταν αποφασιστικός, ήταν από τα πρώτα λεπτά σταθερός και σε εξόδους πολύ καλός. Αυτό το να το κάνει λίγο πιο θεαματικό την απόκριση, το έχει. Του αρέσει, τη βρίσκει, είναι ένα χαρακτηριστικό του. Αφού του αρέσει και του ταιριάζει, δεν θα αλλάξει. Ήταν και ο Παναθηναϊκός λίγο άστοχος και λίγο άτυχος εκείνο το δοκάρι του Δόνη. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος, έβαλε το πρώτο γκολ με τον Μπρίγκοβιτς. Τυχερό. Σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε κατηφόρα υπέρ του Παναθηναϊκού, μια κόντρα, δεν ευνηδιάστηκε ο Σέρβος που έκανε το 0-1. Εγώ μετά το παιχνίδι κατάλαβα ότι βγήκε στο Τζίλο η μπάλα και όχι στον Πίσερφα. Και από εκεί και μετά σιγά δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να μείνει συγκεντρωμένος. Εντάξει. Όπως το είπε ο Ζουνίδης, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάνει μια ομάδα μια ηρωική προσπάθεια να μείνει όρθια από όλα όσα τραβάει, αν της βγει κάτι καλό, μπορεί να το αξιοποιήσει και να κάνει θαύματα. Αν όμως κάτι στραβώσει, την παίρνει από κάτω και δεν γυρίζει. Και σιγά σιγά οι του Παναθηναϊκού αποδιοργανώθηκαν, άνοιξαν,
Έκαναν το μάτς ψηλό ροντέο. Αυτό δεν τους βγήκε. Είχαν πάρα πολλά κενά και γι' αυτό το σκορ έφτασε εκεί που έφτασε. Άρα να λέμε τα πολλά καλά τα οποία τα ξέρουμε για τον ΠΑΟΚ και φανίστηκαν και χθες με μια τρομακτική ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα. Με πλάγια μπακ τα οποία είναι playmaker, με πλάγια μπακ τα οποία κάνουν όργια. Με έναν πολύ ποιοτικό χαφ που έχει στιγμές όμως κάποια διαστήματα χάνεται. Θα δούμε του χρόνου τι θα δώσει παραπάνω ο Μαουρίτσιο. Με εξάρι το οποίο λείπει. Αυτό. Αθλητικά προσόντα λίγα εκεί στο κέντρο. Μεγάλο μειονέκτημα αυτής της ομάδας. Και μπροστά δεν χωράνε. Δεν φτάνουν οι παίχτες. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να αφήσεις και ποιο να βγάλεις και ποιο να αφήσεις. Και... Χθες είδαμε τον Κατουρί στα δεξιά. Εντάξει. Με τον Γκάμπος να λείπει χθες. Ναι. Που μάλλον είναι ο πιο χρήσιμος ακραίος. Δεν είναι ο πιο ποιητικός. Αλλά είναι ο πιο χρήσιμος για αυτή την ομάδα. Είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο στη ροή του αγώνα. Κρατάει μπάλα, ανεβάζει την ομάδα, κάνει λίγα λάθη στα δύο τρίτα. Γενικά είναι ένας παίκτης, παίζει το ένας με έναν. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμος. Βοηθάει το Μάτος, ναι, πάρα ναι. πολύ. Χθες ο Μακ έχει αφήσει ακάλυπτο Βιερίνια τον... Το Μάτος, ο Μάκ έπαιζε δεξιά. Τον έχει αφήσει ακάλυπτο 10 φορές. Είναι υποχρέωση του ακραίου. Είναι υποχρέωση να γυρίζει, να ντουμπλάρει, να συνεργάζεται, να καλύπτει τον μπακ. Άρα για το τελικό, για αυτή την ομάδα, νομίζω είναι ξεκάθαρο τα δύο ερωτηματικά. Ποιο θα είναι παρτενέρ του Μαουρίτσιο και ποιο θα είναι. Νομίζω παρτενέρ του Μαουρίτσιο δεν αλλάζει ο Κάνιασταν. Νομίζω η μόνη θέση που παίζει είναι στα αριστερά τη επίθεση. Καμία άλλη. Θα έπρεπε να παίζει και άλλα, αλλά δεν έχει επιλογές. Ναι. Η μία θέση δεν έχει επιλογές, η άλλη έχει πάρα πολλές επιλογές. Όχι, νομίζω ότι με το Μακ φαβορεί, βασικά, για τον τελικό, θεωρώ εγώ, εκτός αν γίνει έκπληξη και πάει ο Καντουρί εκεί. Μια χαρά. Μ? Μια χαρά. Αντί του Μακ, λες. Έτσι πιστεύω, δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Ούτε είναι αποτελεσματικός ο Καντουρί, αλλά νομίζω στη γενικότερη εικόνα... Λιγότερα λάθη θα κάνει. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ακόμα 2 εβδομάδες για να τα ζυγίσει όλα και να τα δοκιμάσει. Κορυφαίοι λοιπόν ο Πρίγκεβιτς με τον Πασχαλάκη. Μην το Βιερίνια, μην το βγάζει το Βιερίνια απ' έξω. Κάνει απίστευτα πράγματα που κάποια φάση και μετά δηλαδή δεν τους βλέπει. Δηλαδή, είναι απίστευτος. Ναι. Για τον αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ πέτυχε την 20η νίκη του, δεν έχει άλλη ομάδα βεβαίως, 20 νίκες, χωρίς να λογαριάζεται 21η με την ΑΕΚ, mm-hmm. ουσιαστικά είναι 21η νίκη mm-hmm. αυτή, χωρίς να έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, η ομάδα που έχει 40 γκολ διαφορά επίθεσης άμυνας, η ομάδα που φυσικά εντός έδρας δεν έχει χάσει από κανέναν, η ομάδα με τα 8 διπλά, η ομάδα με 8, τα ρεκόρ, 8 διπλά. Πόσο 8 λέει εδώ. 7. Η 8 λέει. Κέρδισε. Ατρόμητο. Ναι. Ξάνθη. 2. Πανετολικό. 3. Παναθηναϊκό. 4. Ναι. Γιάννενα. 5. Λαμία. 6. Κέρκυρα. 7. Πλατανιάς. 8. 8 διπλά. 8 διπλά έχουμε. Βεβαίως. Και τελείωσε. Δεν έχει άλλο εκτός έδρας παιχνίδι. Πάμε σε μηνύματα για ό,τι λέμε. Η αδυναμία των δύο χαφ, γράφει 395, να σπάσουν την πρώτη ζώνη πίεσης Παναθηναϊκού ΑΕΚ, κάνουν επιτακτική την παρουσία του Τζάλμα. Μπίσεβσβαρ που βοηθούν στην ανάπτυξη. 11 τελικού χθες κλείδωσε. Κατά την άποψη του φίλου. Εγώ νομίζω ότι Μπίσεβσβαρ πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει το τελικό γιατί θα χρειαστεί και παίκτη από την. Αν και πέρσι ήταν καταλυτικό στο τελικό. Ο 575 θέτει θέμα εισιτηρίων για το τελικό. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια, θα πάρουν όλα τα διαρκεία ή όχι. Στο πλάνο και το σχέδιο είναι να πάρουν, να δοθούν. Δεν πιστεύω ότι θα έχουν διάθεση και 12.000 να αγοράσουν εισιτήρια, αλλά και το δικαιούνται και αυτό είναι το πλάνο. Απλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ.
Και άλλα μηνύματα. Χθες ο Τζίλος χάρισε τουλάχιστον τρεις Μάρς κίτρινες σε Λουτσιάνο Κουρμπέλη. Και Μουνιέ. Και τα λοιπά. Φοβερή ασυλία είχαν οι πράσινοι και έχουν και παράπονα. Η φάση... Έχουν παράπονα για τη φάση του Πέλκα που ο Ινσούα τον Μακ τον έχει παίξει έτσι 12 φορές στα μάτια του Κουρμπέλη μπροστά. Και είναι η ίδια φάση ακριβώς. Η φάση του Δόν είναι και αυτή τυχερή γιατί γλίστρησε ο Βιερίνια. Όχι, δεν έχει με το κοντρόλ του που πέρασε την μπάλα από πάνω, κατά λάθος. Ο μετρονόμος ποιος είναι? Με μια χαφάρα στο 6 θα είναι κομβικός του χρόνου. Ο μετρονόμος. Ο Μαουρίτσιο είναι μάλλον. Του χρόνου εντεκάδα τελικού ίδια Τζάλμα αντί Μακ. Δύσκολα για τον Πίσιβαρ. Να είναι στη τελικά του τελικού. Και άλλα μηνύματα. Μετά και το χθεσινό, ελπίζω, γράφει φίλος, να μην υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να κρατήσουμε τον Μακ. Είναι εντελώς τα χαμένα όλη τη χρονιά. Εντάξει, είναι δανεικός. Ζυγίζεις. Υπέρκατα. Τα βάλαν αρκετοί με τον Μιστακίδη και τον Γκάτσε για την και καλά θερμή απόδοσή τους. Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή? Καλά έκαναν. Σιγά ρε. Εντάξει. Θερμή απόδοση, δηλαδή να προσπαθήσουν να παίξουν για την ομάδα τους. Αυτοί που τώρα νίκουν, να βάλετε στη θέση τους τον εαυτό σας. Μπαίνετε να παίξετε ποδόσφαιρο και θέλετε να κερδίσετε. Τι θα κάνετε? Ο Χολτσχάουζερ της Αύστρια είναι εξάρι ή οχτάρι? Ο ψηλός. Δεν έχει ένταση. Ο αρχηγός λέει. Φέρτε τον Μάντσον. Όχι τον Μάντσον, είναι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλουμε. Δεν έχει ένταση ο Μάντσον, σε ένα τέμπο παίζει. Εσύ θες πιο εκρηκτικό παίχτη εκεί. Θέλεις μία μίξη Μάντσον-Χαρίση. Αυτό χρειάζεσαι. Πιστεύετε πως με Κυριάκο και Νεξάρη ποιότητας υπάρχουν σοβαρές ελπίδες για ομίλους? Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Ανάλογα με την κλήρωση. Θέμα timing, ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει, αυτή τη στιγμή έχει και πρέπει να έχει πολύ καλές βάσεις για να μπει το καλοκαίρι ψηλοέτοιμος. Αρκεί να μην έχει τις παθογένειες τις οργανωτικές των προηγούμενων ετών. Δεν γίνονται μεταγραφές 31 Αυγούστου και ούτε αποφασίζουν 12 άτομα για τις μεταγραφές. Επίσης το χαφ πρέπει να είναι τύπου Καμπορέ της Κράσνονταρ. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ. Σιμόες, θα ήθελε Σταύρο? Στα χαρακτηριστικά δεν είναι στα επίπεδα που ο Σιμόες δείχνει στην ΑΕΚ γιατί έχει έναν ηγετικό ρόλο εδώ και χρόνια. Εσύ θες περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά από το Σιμόες. Σιμόες δεν έχει assist goal βασικά. Ποτέ. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Δεν, ούτε γρήγορος είναι. Καλός παίχτης. Αλλά εγώ θέλω ένταση και τρεξίματα εκεί. Θέλω ένα Βιτόλο 1,85. Καταλαβες. Ο Σιμόες που υπέγραψε στην ΑΕΚ με 100.000 κάποτε έτσι. Ναι. Με 100.000. Και τώρα παίρνει 300. Αυτό λέω για Κάτσε Μιστακίδη. Καλά έπαιξαν και καλά έκαναν και έπαιξαν. Μίξη Μάντσον Χαρίση. Ναι, αυτό είπα. Έναν με λαμψό λέει που γέρνει προς τα μπροστά. Εντάξει. Θέλω ένα. Υπάρχουν τέτοια χαφ πολλά. Ναι, δεν είναι και το πιο σύνθετο πράγμα. Ναι, δηλαδή... στον κόσμο. Ούτε κοστίζει και πολλά. Δεν είναι τα εξάρια, δεν τα πληρώνεις σαν φορ. Αλλά το θέμα είναι, δηλαδή, φωνάζει. Φωνάζει εδώ και καιρό. Φωνάζει. Φυσικά, πάντα σε ένα πρόβλημα παίζει ρόλο και η συνολική λειτουργία μιας ομάδας. Η Λίβερπουλ δεν έχει άμυνα. Δεν είναι μόνο ότι, ξέρω εγώ, τα στόπερ της είναι χαμηλού επίπεδου. Είναι και το πώς παίζει η ομάδα. Δηλαδή μπορεί να διορθωθεί η άμυνα της Λίβερπουλ αν αλλάξει στυλ παιχνιδιού η ομάδα. Έτσι είναι και με τον, ΠΑΟΚ που όμως εκεί στα αμυντικά χαφ κάποια χαρακτηριστικά πραγματικά του λείπουν. Με τον Γκάνιας, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και να έχει μείνει στάσιμος σε έναν ΠΑΟΚ άλλου επίπεδου. Και ένα ακόμα μήνυμα τελευταίο. Θέτει ένα ερώτημα ο φίλος που πραγματικά η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Ελπίζω λέει, να μην είμαι άκυρος. Όχι, είναι σωστό αυτό που θέτεις. Κανείς δεν το σκέφτηκε. Δεν είναι ξεκάθαρο. Το μάτς Κυριακής λέει θα είναι το τελευταίο
στο ναό όπως είναι τώρα? Έλατε. Είναι ένα ερωτηματικό. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες μετακόμισης του ΠΑΟΚ του Καφτατζόγλου, εντάξει. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν θα μετακομίσει και δεν θα ρίξει καμία τούμπα μέχρι να έχει όλα τα έγγραφα εξασφαλισμένα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Έχει αλλάξει πάντως η ατζέντα. Είναι διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα στην ΠΑΟΚ μετά τα όσα έγιναν τελευταίους 2-3 μήνες. Και γενικότερα στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι ο μεγαλομέτωχος, γιατί αυτός είναι το επικεφαλής και αυτός που αποφασίζει, πρέπει να αποφασίσει ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, όπου το πρωτάθλημα κλάπηκε όπως κλάπηκε, το κύπελο είναι ένας αγώνας, πρέπει να αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος είναι επιτυχημένη χρονιά ή δεν είναι. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ στο τέλος δεν θα καταγραφεί στους πρωταθλητές και έχει και ένα τελικό κυπέλου, αυτά τα δύο θα κρίνουν τη χρονιά? Επιτυχημένος απόλυτα ο ΠΑΟΚ αν πάρει και το κύπελο, αποτυχημένος αν χάσει και το κύπελο? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Πρέπει να αποφασίσει για το πώς θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ και στην ομάδα, να έχει ήδη κρίνει τη χρονιά. Υπάρχει περίπτωση αυτή η χρονιά να μην είναι επιτυχημένη ή να κρίνεται από το τελικό κυπέλου? Θα είναι λάθος. Ειδικά για την ομάδα τώρα. Εγώ εκτιμώ τους αυτή τη στιγμή, φίλε, επειδή έφαγε τρομερό bullying. Αναθεωρεί γενικότερα το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Από την άλλη, έχει αποδειχτεί μέσα στη σεζόν ότι η στελέχωση του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα είναι μικρή αριθμητικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που παλεύουν για τα αυτονόητα, με αποτέλεσμα να έχουν και φθορά τεράστια ψυχολογική κυρίως. Έχουν να τα βάλουν με ένα λόμπι 30 ετών, το οποίο λόμπι ο Σαββίδης κατάλαβε μια και καλή πώς λειτουργεί. Και αυτό που σε πρώτη φάση θα πρέπει να κάνει είναι να αποφασίσει ποια είναι η φιλοσοφία του κλαμπ. Για μένα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και να επικοινωνηθούν, δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις πράγματα και να μην λες τίποτα. Εντάξει, και πρέπει να βοηθηθούν τα στελέχη που υπάρχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, να είναι προσεκτικός. Γιατί κακά τα ψέματα, από στελέχη αυτή η χώρα δεν έχει και ιδιαίτερα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για να τα συζητήσουμε και να ανοίξουμε και γραμμές για το πώς τελειώνει η χρονιά. Στην ταξί έχει διάφορες ειδήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα τα δούμε στην πορεία. Και πέντε πήγε. Πρώτη ώρα με stoichiman.gr για να στοιχηματίζεις γρήγορα χωρίς να χάνεις λεπτό με speedbet και με μοναδικές λειτουργίες cash out token bet στον Stoichiman. Regina, τα κορυφαία αξεσουάρ μπάνιου reginabanio.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα. Και NAC Shoes, η νέα ανδρική συλλογή για παπούτσια για την άνοιξη του καλοκαίρι, στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Δεκαπέντε λεπτά μετά τη μία, ανοίγουμε και γραμμές 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά ζητήματα που προέκυψαν και από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, για πρόσωπα, για την ομάδα, για τον τελικό, για την επόμενη σεζόν που θα βρει τον ΠΑΟΚ να αγωνίζει στα προκριματικά του Champions League σε μια άλλη κατάσταση, με λιγότερα εισιτήρια, με λιγότερους αντιπάλους, με ομάδες που δεν θα προέρχονται από Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Ένα άλλο καλοκαίρι που ξεκινάει, αν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά. Πάμε, 23-10-287-888. Οι πρώτοι φίλοι περιμένουν γρήγορα να τους ακούσουμε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Τι να γίνει, κάνω ακόμη μια άνθρωπο που λέει μία και τέταρτο, καλημέρα. Τι άλλο να κάνω. Εσένα, σε δω που ξύπνησες εδώ και δύο ώρες. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα πράγμα. Τώρα την Κυριακή έχουμε να πούμε πανηγύρι. Ναι. Όχι, άκου. Μισό λεπτό να τελειώσω. Άκου, δεν θα αποφασίσεις εσύ τι έχουμε. Δεν θα έχουμε πανηγύρι. Δεν θα έχουμε πανηγύρι. Είναι βλαχιά. Είναι βλαχιά. Να τελειώσω. Να τελειώσεις. Για το τρίτο πρωτάθλημα που παίρνει ο ΠΑΟΚ, πρέπει το γήπεδο να είναι τίγκα να γιορτάσουμε. Γιατί ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση, εσύ που λες όχι ρε Σταύρο. Δεν θέλω να γιορτάσω ρε φίλε, με κλέψανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε να με βιάζουν και να λέω όπα να στείλω το κολαράκι μου, όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, δεν σου κόβει. Άστα επικοινωνιακά. Να ρωτήσω κάτι. Άντε ρώτα. Δεν μου λες, έχει αναγνωρίσει όλος ο κόσμος σχεδόν τα Σκόπια Μακεδονία. Και. Ναι, εσύ τα αναγνωρίζεις. Άρα αναγνωρίζω ότι τα Σκόπια και η Μακεδονία, όχι. Ναι, όχι. Και εγώ ρε φίλε έχω το τρίτο. Ναι ρε φίλε, απλά Έλω. Σου λέω δεν μπορώ να είμαι πανηγυρτζής τη χρονιά που με δεν έκλεψαν. Δεν θα είσαι πανηγυρτζής. Πανηγυρτζής θα είμαι, αυτό λες. Δεν θα είσαι πανηγυρτζής το άλλο. Με εκνευρίζεις. Δεν έχω ψυχραιμία. Είναι λάθος αυτό φίλε, που λες. Να είναι λάθος. Δεν θα γιορτάσουμε, όχι. Γιατί να μην γιορτάσουμε, ρε δεν θα γιορτάσουμε, θα αποθεώσουμε την ομάδα μας. Είναι λάθος, ρε. Είμαι πιο έμπειρος. Επειδή είμαι πιο έμπειρος από σένα. Ρε τι θα πει πιο έμπειρος, ρε φίλε. Το τρίτο το εγώ το πήρα. Ωραία, το πήρα. Δεν πανηγυρίζω όμως γιατί μου το κλέψανε. Ρε φίλε, εννοείται ότι από εδώ και πέρα θα λέω ότι μου το κλέψανε, αλλά εγώ για μένα το πήρα. Τέλος πάντων, διαφωνούμε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να συμφωνούμε. Έγινε, να είσαι καλά. Bye. Πάμε επόμενη, χαίρετε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Τι καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εγώ καλημέρα λέω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μήπως μπερδεύουμε το να χειροκροτήσουμε την ομάδα που φέτος ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα με το ότι την οργανωμένη φιέστα. Δεν εννοώ. Μήπως αυτό εννοούσε ο προηγούμενος. Εγώ του καταλαβαίνω. Να γεμίσουμε το γήπεδο και να χειροκροτήσουμε την ομάδα. Όχι. Η οποία στο φινάλε πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, την ομάδα θα τη χειροκροτήσουμε. Ωραία. Αυτό, πανηγυράκι μισθηθεί. Κατάλαβες, εγώ αυτά τρελαίνομαι. Ναι, αλλά την ομάδα... Μια ερώτηση προς τους αεκτζίδες. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Αφού δεν το παίρνετε στα χαρτιά, γιατί δεν κάνετε φιέστα μεθαύριο? Γιατί δεν σας απονέμουν τον τίτλο? Μήπως γιατί περιμένετε δικαστική απόφαση τρίτη για να το πάρετε? Άρα το παίρνετε στα χαρτιά, άρα το παίρνετε στα δικαστήρια. Αφού χωρίς δικαστική απόφαση δεν μπορείτε να σηκώσετε πρωτάθλημα. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα και να πάρετε το γιο. Πρέπει να περιμένετε το δικαστήριο. Άρα, στα χαρτιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Σταύρο, όπως είπαμε και άλλες φορές και εσύ το έχεις πει ο ίδιος, χρειάζεται ένα στόπερ, καλό, ένα εξάρι να δαγκώνει και μετά, από εκεί και πέρα, ό,τι χαθεί πρέπει να αναπληρωθεί. Αυτά τα τρία πιστεύω εγώ σαν... βασικά για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, δύο κανάλια. Δεξί μπακ δεν χρειάζεται. Τέσσερα site. Κανάλια τι είναι, αρδευτικά. Κλειδωμένες γραφίδες σε Sport Time, Live, Sport Day. Πληρωμένες οι οποίες, αντικειμενικές όμως, όχι ο Παϊοκόλκας και ο Τζορμαντζόγλου που είναι χρωματισμένοι. Όχι. Ωραίους τύπους, αντικειμενικούς μέχρι χθες. Τύπους της Αθλητικής Κυριακής, τύπους έτσι, μισθοδοσία. Δεν είναι τίποτα, να πάει για πρώτη στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα, να πάρει πέντε φράγκα εκεί πέρα και καλά πληρωμένος, εδώ δεν είμαστε, δεν τα λυπόμαστε αυτά. Να κάνει τη δουλειά μας, να πούμε από εδώ και πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Στο δικαστικό, δεν ξέρω τώρα εκεί, δεν τα ξέρω και καλά, τι μπορούμε να πιάσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Διαιτησία κάτι και εκεί πρέπει να γίνει, οπότε γιατί εντάξει, από εκεί και πέρα μιλάμε τώρα για μια ομάδα, εμείς τώρα καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε, και σας ακούω από το πρωί και δίκιο έχετε βέβαια σε ένα βαθμό, και λέμε ότι τη χρειάζεται η ομάδα που πονάει, που κάνει, και αυτή η ομάδα υπό κανονικές συνθήκες, οι οποίες κανονικές συνθήκες, ανοίγω παρένθεση και τις εξηγώ, είναι η κανονική διεξαγωγή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, η κανονική διεξαγωγή του αγώνα, η καταμέτρηση του γκολ, του καθαρού γκολ με την ΑΕΚ. Αυτές είναι οι κανονικές συνθήκες και
υπό κανονικές συνθήκες θα πήγαινα και στην ξεχνάτε, Τρίπολη. Ξεχνάτε, που πιστεύω, ναι, θα το παίρναμε, ναι. Άκου, άκου λίγο. Άκου. Εγώ όλα αυτά που λες δεν τα υιοθετώ. Θέλω μόνο τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και ένα εξάρι. Ναι, άκουσε με, ήταν και μια τελευταία φράση που ήθελα να πω. Υπό αυτές τις κανονικές συνθήκες ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ήταν 7 βαθμούς μπροστά. Πλάκα! Καλαμπούρι! 7 βαθμούς μπροστά θα ήταν. Με το χ το χτεσινό. Όχι. Ή 6. 6. Ας τα μαθηματικά, δεν είναι το φόρτε σου. Τον Κυριάκο Παπαδόπουλο θέλω. Ο ένας ήθελε το δούρο στο τηλέφωνο, είναι τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Θέλω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό που σου λέω Δημήτρη. Έχω και βάρ του χρόνου, έχω και βάρ. Δεν υπάρχει το βάρ, το βάρ είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι το βάρ. Ας σου εξηγήσω γιατί. Όχι. Το Θάνο πώς θα μου τον, πώς θα μου τον βγάλει σε μένα το Θάνο. Βγήκε από τους πίνακες ο Θάνος, μην αγχώνεσαι. Δεν θα είναι. Τον Θάνο εννοώ σαν συμβολισμό των 100 σφυριγμάτων μονόπατα. Δεν υπάρχουν 100 σφυριγμάτα μονόπατα πλέον. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός υπήρχαν. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Θάνος δεν θα είναι στους πίνακες. Α, δηλαδή εσύ μου εγγυάσου του χρόνου δεν θα έχουμε 100, 100 σφυρίγματα. Δεν εγγυώμαι τίποτα, θα έχω βάρ. Δε, μα δεν λέει τίποτα όταν θα, άμα είναι και δεν μπορούν αλλιώς. Με εκνευρίζεις κι εσύ. Καλημέρα. Πήγε και δώσει φιλιά στην Αμφιλοχία. Με εκνευρίζεις. Τον Κυριάκο Παπαδόπουλο θέλω. Καλημέρα. Σπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλετε. Καληνύχτα, ό,τι γουστάρεις. Καλά είστε. Καλά είμαστε, μας εκνευρίζουν. Δεν λοιπόν, άκουσα τώρα και να μην... Εγώ θα θέσω μόνο ερωτήματα και θέλω αν μπορείς να μου απαντήσεις σε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Επειδή χάνοντας το πρωτάθλημα φέτος πέρα από το ηθικό κομμάτι, χάνονται και κάποια λεφτά, κάποια πριμ και ίσως και κάποια παράσταση. Δεν χάνεται για κανένα πριμ. Μας. Πάμε παρακάτω. Κανένα πριμ δεν χάνεται. Ωραία. Πάμε. Και κάποιο παράσημο τέλος πάντων για την καριέρα τους, ότι με τον ΠΑΟΚ κάποτε κατακτήσαν ένα πρωτάθλημα. Ωραία. Τουλάχιστον αυτό το χάνουν. Ναι. Το χάσαμε λοιπόν γιατί κάποιος κύριος Κομίνης δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του σαν άντρας, ας το πούμε, και λάκησε. Και δεν παρέστη στο δικαστήριο. Αυτός ο κύριος δεν έχει κάποιον προϊστάμενο ο οποίος θα έπρεπε να παραστεί ο προϊστάμενός του. Ο ένα προϊστάμενός ερώτημα. Θα έπρεπε να τον καλέσει πρώτα απ' όλα για να μην να τα απαντάμε και όλα, θα έπρεπε να τον καλέσει και να του πει γιατί δεν παρουσιάστηκες εκεί. Και δεν το έχει κάνει ο κύριος Περέιρα από τη FIFA που μας κουνάει και το δάχτυλο. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν ένα αυτό. Δεύτερο. Ναι. Δεύτερος αξιωματούχος είναι ο παρατηρητής. Δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας ο οποίος θα πρέπει να καλεστεί από την ΠΑΕ για το γύρω γύρω εκεί πέρα τι έγινε και τι να γίνει. Έχει αποδεχτεί τι έχει γίνει. Ναι. Ο επίσημος αξιωματούχος ο οποίος είναι ο παρατηρητής έκανε την κατάθεσή του. Υπάρχει στο κύριο δικαστή. Υπάρχει έκθεση του παρατηρητή. Ο κύριος δικαστής μάλλον... Μάλλον έφαγε μπούλινγκ ο κύριος δικαστής. Μην γυρνάμε στα ίδια. Μα... Ωραία. Οι άνθρωποι στήσαν τις δίκες. Τέλος. Τι ψάχνεις. Ναι, να το θέμα είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοια στημένα παιχνίδια από την άποψη αυτήν από αξιωματούχους, θα πρέπει πέρα από τη δικιά μας τη βλαχιά, γιατί βγάλαμε κι εμείς κάποια βλαχιά πάνω σε αυτό το κομμάτι και προσπαθούμε πάντα να είμαστε η κολυμπίδρα του Σιλοάμ και συνέχεια την πατάμε εμείς και αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Θα πρέπει να ξέρουμε τι, με ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Πιστεύω το πρέπει μάθαμε. Πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας, φίλε Στάδε. Δεν υπάρχουν φίλοι, φίλε. Δεν υπάρχουν φίλοι. Μάλιστα. Μετά το δημοσίευμα αυτό που έβγαλε η Original, δημοσίευμα. Θα έπρεπε να διεξαχθεί ο αγώνας κυπέλου. Η Original δεν είναι ένα πρόβλημα ότι μπορεί να υπάρχει αιματοχυσία. Αυτή η δήλωση. Ο κύριος, δεν βγήκανε μαχαίρια και κονσέρβες. Ο κύριος αθλητικός αγγελέας είναι απασχολημένος να τιμωρεί τον Μπέρκα επειδή έπιασε τους όχις του. Δεν έχει. Μάλιστα. Από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά. Αγνοείται. Θα κάνουμε ένα αίτημα στην Αγγελική Νικολούλη. Μάλιστα. Δηλαδή του Μυραλά στην Άλυπο... Οι όχις έχουν άλλο εκτόπισμα. Ωραία. Βασικά έχω βαρεθεί να βλέπω όρχες αντιπάλους μου στην Τούμπα. Ένας από τον πάγκο της ΑΕΚ, ο Μυραλάς, ο Καραπαπάς. Όλοι. Έγινε. Καλά. Γεια σας. Πάμε, περιμένω αρκετή. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Θα μας λες και συνοικία όμως, γιατί είναι λίγο χαβούζα εκεί. Σαλαμίνα, φίλε μου. Σαλαμίνα, το Καβαθιώτη να μου δώσει φίλια, λέγει. Λοιπόν, και να μάθεις τι, καταρχήν τι πρέπει μάνα... να σας πω ναι. ότι ένα ευχάριστο για την ομάδα είναι ότι χτες. Και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες,
ή Μπασάκ Σεχίρ βγαίνει δεύτερη, ή Φενέρ Μπαξέ. Η Νάπολη έτσι λέγει, αλλά το χάσε. Έμεινε πίσω. Έχει τρία μάτσα ακόμα, κάτσε. Χαμός γίνεται. Άμα δεις το πρόγραμμα είναι. Η Νάπολη σου έτσι έλεγε. Ναι, και η Νάπολη στην άλλη έτσι έλεγε. Άμα δεις το πρόγραμμα. Α, την Νάπολη. Τώρα σου λέω αυτό. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει στους ισχυρούς. Ναι. Δεύτερον, θέλω να πω έτσι. Μάλλον δεν έπρεπε να ξεκινήσω έτσι. Λοιπόν, δώσε Σταύρο προσυγκέντρωση, χαλάκι, γονατιστή κάτω, φέρ τον Παπαδόπουλο. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, φέρ τον Παπαδόπουλο. Φέρ τον Παπαδόπουλο και έναν της ελληνορωμαϊκής για εξάρι και είμαστε κομπλένα. Έναν που έπαιρνε γάλα το πρωί κάνοντας 40 χιλιόμετρα με τα πόδια. Δηλαδή πήγαινε, ξέρω εγώ, από το χωριό του στην Ιγυρία, πήγαινε 40 χιλιόμετρα. Συμφωνώ. Ναι, μαύρο, εξάρι λοιπόν. Μαύρο. Όσον είναι, αφορά τώρα για απλό, το κόβω δίνω. Δεν έχει για το χθεσινό παιχνίδι, ναι. Η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο παίζαμε με 10 παίκτες, διότι ο Μακ είναι απογοήτευση. Ενώ είναι τόσο συμπαθής παίκτης κτλ. Είναι πραγματικά απογοητευτικός και δεν ξέρω τι θα γινόταν αν έπαιζε ο Κάμπος στη θέση του χτες. Θα είχαμε μαθήματα γεωμετρίας όπως είχαμε από την αριστερή πλευρά που Βιερίνια και Μπίσερβαρ κάνανε τριγωνάκια, τετράγωνα, ρόμβους, πυραμίδες κτλ. Λοιπόν, πιστεύω ότι Μαουρίτσιο και Βιερίνια με την προετοιμασία που θα κάνουν το καλοκαίρι θα είναι άλλοι παίκτες. Ακόμα και αυτός ο Βιερίνια που βλέπουμε που είναι τόσο καλός θα είναι καλύτερος με την προετοιμασία του χρόνου. Έτσι και επίσης, εάν το ξαναεπαναλαμβάνω κι εγώ, φέρει Παπαδόπουλο και τα λοιπά να δώσει δύναμη γιατί σαν ταλέντο, σαν τεχνική και τα λοιπά νομίζω ότι είμαστε μακρά. Και πούλεψε τους διαιτητές και αυτά που τα σκέφτεσαι. Και έχω να κάνω και μια πρόταση ακόμα, το Γιάννη Γιαννούλη γενικό αρχηγό. Ναι, ναι, μπράβο. Κάτι τέτοιο. 2-5 που ξέρει καράτε, είναι από την Καρδίτσα. Ο Σιμεώνε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ατλαντικό έχει τον Μπούργκο στο θηρίο να πούμε. Που με τη μία πετάγεται να πούμε στο αράουτ και τη λέει ιστορία. Α, εκείνος ο μαλλιάς προχθές, ναι, ο Μπούργκος, 150 κιλά. Ο Μπούργκος, παλιός θερματοφύλακας. Ναι, Δημήτρη, παλιός θερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής. Ήταν θερματοφυλακάρα. Ναι, λοιπόν, ναι, 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 ναι. Ο οποίος βγαίνει στην Αθήνα και του λέει να σου πω κανένα φωνή, τώρα ή μετά, ας πούμε. Ναι, γιατί έτσι την έχουν δει. Επίσης, κάτι που θέλω, μια λεπτομέρεια. Όλοι λένε τώρα ήταν φάουλ του Πέλκα και τα λοιπά. Δηλαδή, 10 φάουλ τέτοια έκανε ο Παναθηναϊκός και δεν το κριτήριο είναι αν σε ένα γήπεδο στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό φωνάξει η κερκίδα είναι φάουλ, ας πούμε. Λοιπόν, κανέσον την κάνανε γαργάρα και η Νόβα την ψηλό έκανε γαργάρα από το γεγονός ότι εκεί που τους μοιράζει ο Μπίσερβαρ σακούλες και πάνω επασάρει, τη βγάζει ο Κολοβέτσιος με το χέρι. Έτσι είναι καθαρό πέναλτι. Και τη βγάζει θελημένα. Ναι. Ναι, ναι. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πέναλτι. Στην μπάλα και η δικιά μου αυτή είναι. Έγινε ένας καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Γεια σας. Τι Χριστός Ανέστη, δεν άμεσα μήνας πέρασε. Ακόμα Ανέστη. Μη μου το. 50 μέρες. Προσέχετε τώρα. Συνεχίζετε να πούμε με 50 μέρες. Τι 50 μέρες. Χριστός Ανέστη, μου το είπε και ας προχθές. Φτάνει, ρε, Ανέστη. Πάμε. Από Ελλάδα στο 6 τι υπάρχει ρε εσύ που παρακολουθείς άλλες ομάδες. Σε αυτό που ούτε θέλω. Μισό, έτσι. Ο Lucky Jones. Αυτό. Ο Lucky Jones. Να σου πω και κάτι άλλο. Ο πιο καλός για να καταλάβεις την κατάντια είναι ο Iglesias. Ματσόν φίλε. Ο Iglesias. Okay. Ο Τσάνκ είναι στην κυβέρνηση άμα ενδιαφερόσαστε. Ναι. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής τώρα. Άμα πάρουμε... Όχι άμα πάρουμε. Θέλουμε. Θα θέλαμε δηλαδή για την ακρίβεια να πάρουμε τον Παπαδόπουλο πίσω στα... στα στόπερ. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς τώρα θα μου πει γιατί δικά στο λεφτά, τι σε νοιάζει. Ο Σταφυλίδης για αριστερό μπακ μαζί δεν με τον Γιαννούλη πρώτος δεύτερος. Δεν έρχεται ο Σταφ. Δεν έρχεται. Είναι ακόμα στα πρώιμα στην Πρέμιερσιπ. Ο άλλος κλείνει 8 χρόνια στο εξωτερικό, 9. Βαρέθηκε. Πήγαινε πάρτονα. Με τον Κυβρακίδη. Με τον Κυβρακίδη. Τα μυαλά μας πονάνε. Άσε τον Κυβρακίδη. Εδώ μιλάμε εσύ για το... μιλάμε για τον Μπεκεμπάουερ και με πας, ωραία, στο Βαβίλη. Δεν είναι. Θα έχουμε υψηλούς στόχους στον ΠΑΟΚ. Ωραία, υψηλού στόχου γενικού. Ναι, το θυμάσαι. Και κάτι τελευταίο, το είπαμε και πριν με τον Δημήτρη, να ξέρετε, στην ΑΕΚ είναι ένα βήμα πριν τον κεφαλικό. Αυτό σας λέω μόνο, ένα βήμα πριν τον κεφαλικό είναι στην ΑΕΚ. Ένα μάτι το κύπελο είναι. Αυτό, μετά θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα δείτε τι έχει να γίνει μετά. Μα τώρα, ρε φίλε, μιλάω. Αφού θες και ένα δεξιμπακ δεν έχεις. Ναι, το Βαβίλη θα πάρω. Άμα ένα φέρε πίσω τον Κίτσιου. Δικό μου παιδί, Μενεμένη. Φυσικά. Βγαίνει στην πλατεία της Μενεμένης που δεν έχει πλατεία η Μενεμένη.
Το ξεπερνάμε αυτό, ένα πεζόδρομο έχει. Και είναι όλοι περήφανοι. Καλημέρα στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, θα λες. Έλα. Έλα, λες. Εγώ, ρε παιδιά, χαίρομαι πολύ που βλέπω αυτήν την ομάδα. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει. Ώρες, δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ίσως από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 40. Γενιά μας. Ναι. Έχουμε δει Κλαρίνα εμείς, φίλε. Για λέγε. Άστο να πάνε, ρε. Τέλος πάντων. Τι να πω, ρε παιδιά. Άρα την προσέχεις, την προσέχεις για τον χρόνο. Ότι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Τι ψάχνεις να βρεις κάποιον που θα πει όχι? Αν μπορεί να έρθει, αυτοί πέφτουν, ναι, τελικά το Αμβούργο. Το παλεύουνε, μπορεί να σωθούν πάλι. Όλο θαύματα κάνουν αυτοί. Αυτοί ναι, δεν παίζουν. Θα σωθούν, δηλαδή, τι θα γίνει. Εγώ δεν θα τους παίξω να νικήσουν στα δύο τελευταία, δηλαδή το κάνουνε. Γιατί αυτή μια ζωή το λένε το πείμα και το τελευταίο αγωνιστική πάντα κάτι. Κάτσε να δούμε. Πάνε στα μπαράζ, γλουν στα μπαράζ. Δε. Η Μάιντς κέρδισε χθες τη Λειψία. Η Βόλφσμπουργκ είναι η πιο επικίνδυνη για να τη φτάσουν. Η οποία δεν μπορεί να κάνει φάση. Έχει τον οργή στην επίθεση. Τον οδηγεί. Της Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να βάλει γκολ, ούτε δηλαδή. Πώς θα σου πω τώρα. Αν πάει ο Κουλούρη στη Βόλφσμπουργκ, θα σωθεί η Βόλφσμπουργκ. Κουλουρίνιο στη Βόλφσμπουργκ. Όχι, όχι. Ο Κουλούρη είναι 10 φορές καλύτερος. Γιατί πιστεύω ότι και κορμί μπορεί να παίξει αυτό. Εύκολα. Αυτό το παλικάρι που μας είχε παίξει σε ένα φιλικό το εξάρι, με μια βέλγικα πρέπει να ήταν. Η Γκάνδη έκανε κλαρίνο χθες από τον Τζίμιλο, 1-3. Πώς το λένε αυτό το παλικάρι, το γυρίσκο? Να το φέρουμε αυτό εδώ. Εγώ μια φορά τον είδα αυτό, να δεν είναι ότι είναι αυτός, δεν τον ξέρω τον παίκτη. Μια φορά τον είδα. Έναν τέτοιο θέλουμε. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Εγώ πιστεύω ότι αν πάρεις Κυριάκο Παπαδόπουλο, φέρεις αυτόν ή κάποιον τέλος πάνω σε αυτό το στυλ. Γιατί εγώ τον παρακολουθώ. Από ότι έχω δει και άλλα παιχνίδια, το παλικάρι είναι αυτό που μας λείπει. Και αν μπορείς να φέρεις και ένα ψευτοεννιάρι, δηλαδή σε στυλ Λούκας Πέρες, παραδείγματος, κάτι τέτοιο δηλαδή. Που μπορεί να παίζει και σε όλες τις πλευρές επίθεσης μπροστά πίσω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ας πούμε. Πιστεύω είσαι φαβορή για να πει ο Μίλιο Σάββιο Νίκε, Σταύρο. Όσο και πω αυτό να πω. Θα σε ρωτήσω κάτι απλό. Ναι. Θα έκανε πάσα τη γυναίκα σου τον Ιβάν, αν σου έλεγε ότι μόνο έτσι θα φέρω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο? Όχι, ρε, αυτή τη στιγμή. Όχι! Κόψτονα! 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 Καλησπέρα! Καλησπέρα! Παιδιά, καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτη. Αν και καλημέρα είναι το σωστό, γι' αυτό πήρα να σα πω αυτή τη στιγμή. Γλωσσολογικά, από τη στιγμή που ο ήλιος βρίσκεται ακόμα στον ουρανό και δεν έχει αρχίσει να δει, δικαίως. Είναι καλημέρα, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, για μένα είναι καλημέρα και θέλω να σας πω, είμαι 22 χρονών, είμαι νέο παπουτσάκι, μικρό, βασικά μικρός ηλικία, όχι νέο. Σας ακούω κάθε μέρα από τις 12 όταν ξυπνάω, για καλημέρα. Για καλημέρα, ναι. Και θέλω, ρε παιδιά, με συμβουλεύετε κάτι, σας διαβάζω πάρα πολύ, ειδικά σε ένα Σταύρο. Ρε παιδιά, πώς μένετε ψύχρεμοι με τα σχόλια από κάτω? Εγώ δεν τα διαβάζω πλέον. Απλά ένα σύγχαμα από την Κατερίνη, χθες έγραψε κάτι πολύ χοντρό που ήταν ψέμα και θα του στείλω τα φιλιά μου σύντομα. Να για το λέγε... στείλεις τότε οτιδήποτε. Ναι. Παιδιά, πώς θέλω να σας ρωτήσω, τον Γκάτσε που τον έχουμε ως αμυντικό χαφ, ωραία, και έχουμε ξεμείνει με το Στάχο, πέρα από την πόλη σε Τσίμηρον. Έφυγε ο Γκάτσε γιατί δεν θα έπαιρνε παιχνίδια στην ομάδα ή γιατί ο κύριος Μίχελ αποφάσισε απλά να το δώσει δανεικό? Όχι, δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Δεν ήταν στα πλάνα. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν φταίει ο Μίχελ. Σωστό γι' αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά καταλήξαμε να μένουμε με ένα αμυντικό χαφ και τώρα λέμε ότι θα πάμε στο τελικό και ότι θα είναι ο Κάνιας σίγουρη επιλογή στα 6. Δεν έχουμε άλλο. Παρακάλα να ξυπνήσει καλά ο Κάνιας εκείνη τη μέρα. Αυτό, πραγματικά όμως, πραγματικά να έχει καλό φεγγάρι, γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετώ. Εσύ θα έκανες πάσα τη γυναίκα σου για να, άμα ο Ιβάν ήταν αυτή η προϋπόθεση για να πάρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο? Εννοείται. Ωραία, είσαι ο άνθρωπός μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, παιδιά. Έχω μήνυμα. Ντροπή σας, ρε. Πάντω, πού στέλνω φωτογραφία της γυναίκας μου για εκτίμηση από Ιβάν? Πού σας, ρε. Τι έγινε? Διάλειμμα. Κλείσαμε όλοι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης ποτέ δεν έχει ζητήσει κάτι για να κάνει μια μεταγραφή. Ναι, δεν έχει ζητήσει να θυσιαστούν, ξέρω εγώ, 5 βόδια, 5 αγελάδες. Αυτό που ξεκινάτε να κάνετε και στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς, ότι και εγώ δίνω, και εγώ. Έκανα δημοψήφισμα, ρε. Είναι ντροπή σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε... 39% ναι. Και 61% όχι. Μπράβο. Άντε βρε δούλη. Εδούλη. Αυτές είναι αξίες.
Σα δεν τρέπεστε. Βάλε ρε του στο κομμάτι. Πόσοι ψηφίσανε. Εκεί το, ο δούλος που λέγεται. Πόσοι ψηφίσανε. 56 ψήφοι, 58 μόνο. 58 σε 5 λεπτά. Ναι ρε φίλε, 38% θα έδινε τη γυναίκα του στον Ιβάν για να πάρουμε και Κυριάκο Παπαδόπουλο. Και το 62 λέει όχι, ντροπή σας. Ντράπηκες να βάλεις δανεικά, ε. Ντράπηκες να βάλεις λεφτά, δανεικά. Όχι ρε, όχι. Εντάξει τώρα, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων στη σήμερα. Πάμε, πάμε, τι ακούγεται ρε. Μη, όχι, έχει πολύ πινελίκη. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλημέρα. Χαίρετε. Δεν περιμένει κανείς. Δεν είναι χαρακτισμένοι όλοι. Ε, ναι, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ο Κλό που παίζει με εξάρι το Χέντερσον, δεν ξέρει τι γίνεται δηλαδή. Τι. Ο Κλό που παίζει με εξάρι το Χέντερσον. Εντάξει, έχει και το Βαϊνάλντου, έχει και τον Τσάν, έχει και πιο αγκρέσιο. Τώρα δεν έχει τίποτα. Η Λίβερπουλ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μην βγει τετράδα στην Αγγλία. Λέγαμε για το Αμβούργο. Λοιπόν, έχει δύο τελευταία παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Wolfsburg 30, παίζει μπαράζ. Αμβούργο 28, Κολονία 22. Κολονία έχει επιτοπή, μάλιστα. Πάει Κολονία. Δεν είναι το πρόβλημα. Και έχει Άιντραχτ Αμβούργο. Ναι, που πάει για τετράδα για Άιντραχτ. Για τι πάει, για εξάδα. Mm-hmm. Και Αμβούργο Γκλάντμπαχ. Δύσκολα τα πράγματα. Αμβούργο Γκλάντμπαχ, τελευταίο. Άστο, Γκλάντμπαχ τι είναι, έχει βγει Ευρώπη νομίζω. Όχι, όχι, ένα τι είναι. Αμα ούτε αυτή έχει βγει. Α, δεν προλαβαίνει. Πού να πάρει, τι να κάνει. Το πρόβλημα όμως είναι η Wolfsburg. Γιατί? Η οποία έχει Λειψία Wolfsburg. Δεν κερδίζει ποτέ, αλλά έχει τελευταίο παιχνίδι. Wolfsburg Κολονία. Εκεί έσφιξες. Άρα πρέπει να κάνεις δύο νίκες. Τι θες να μείνει το Αμβούργο. Όχι, ρε, δεν θα μείνει. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μιλάω. Ναι, ναι. Μιλάς. Γεια σας. Θέλω λίγο να πω κάτι. Καταρχάς συμφωνώ πάρα πολύ με ένα άρθρο του Σταύρου που διάβασα για το τι χρειάζεται η ομάδα από εδώ και πέρα. Αυτό το αμυντικό χαφ θα παίξει ξύλο κτλ. Όλα σωστά είναι αυτά. Και νομίζω ότι με ένα-δυο κομμάτια, αν προσθεθούν στην ομάδα, θα είναι από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες που έχουμε δει. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι με αφορμή αυτή την ψηφοφορία που γίνεται, που ψήφισε και ο Σταύρος, δεν ξέρω για την καλύτερη και την δεκάδα του πάω όλων των εποχών. Εγώ είμαι 56 ετών και έχω δει πράγματα. Η ομάδα της αρχής δεκαετίας του 70 είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, παιδιά. Ναι. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίχτηκε ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Και μετρήθηκε και στο εξωτερικό με πολύ μεγάλες ομάδες. Την Μπαρσελόνα, τον Άγιαξ, τη Μίλαν. Δηλαδή τα κριτήρια, αν βάλουμε τα κριτήρια αναλογικά με τις εποχές, ήταν σίγουρα η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει. Ήταν το ποδόσφαιρο που πεζόταν, υπήρχαν κάποια πεντάλεπτα, κάποια δεκάλεπτα, που οι ταχύτητες, οι επινοήσεις, οι συνδυασμοί ήταν ασύλληπτοι. Το ερωτηματικό είναι η καλύτερη δεκάδα, όχι να αφορά αυτούσια, πρόσωπα από πρόσωπα, διάφορες εποχές. Γι' αυτό δεν νοείται για μένα να ξεκινάμε μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Τώρα δεν ξέρω τους παλαιότερους, τον Κουρουκίδη και αυτούς δεν τους έχω δει αυτούς. Χωρίς μέσα στην ομάδα, κατά τον Κούδα δεν το συζητώ, είναι ο μεγαλύτερος. Ένα από τα τρία μεγαλύτερα πρόσωπα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Κούδας σε πήρε από επαρχιακή ομάδα και στον τελικό κυπέλλου του 72, επαρχιακή εντός εισαγωγικών. Του 72 σε έβαλε στους μεγάλους. Αυτό σπάνια ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι αυτονόητο, ναι, δεν το αφιβάλλει. Ποιους άλλους θα... Από εκεί και πέρα δεν εννοείται να ξεκινάς ομάδα χωρίς τον Τριζανίδη και τον Σαράφη. Μιλάμε για γίγαντες ποδοσφαιρικούς. Δεν μιλάμε για απλώς καλούς παίκτες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό να μην παίξουν αυτοί οι δύο μέσα. Γκαρσία δεν βάζεις. Αν δεις εμένα το κείμενό μου, διευκρινίζω ότι είμαι επηρεασμένος πολύ από αυτούς που είδα. Όχι, θα προτιμήσω τον Σκαρτάδο. Σκαρτάδος δεν γίνεται να μείνει στην 11 του πόρα. Ακριβώς. Βιερίνια δεν βάζεις στα άκρα. Το συζητώ, τον βάζω. Εγώ ψήφισα και έβαλα τον Βιερίνια μέσα. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ η μπάλα που έπαιξε ο Παρίδης δεν την έχετε δει. Ναι. Τρομακτικός παίκτης. Ο Παρίδης όταν έλειπε ο Κούδας δεν έπαιζε μόνο δεξιά ή αριστερά ο Παρίδης, γιατί είχε δύο πόδια, μπορούσε να παίξει και τις δύο μεριές. Η ταχύτητά του ήταν ασύλληπτη. Το κοντρόλ του με την μπάλα εξοργιστικό, που με τέτοια ταχύτητα μπορούσε να πάει κοντρολάροντας την μπάλα. Σε πολλά παιχνίδια που έλειπε ο Κούδας, ο Παρίδης έπαιξε δεκάρι και ήταν καταπληκτικός.
Μιλάμε για πολύ μεγάλο παίκτη. Κωστίκο, δεν βάζεις. Για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή ο Παγίδης δεν έκανε αθλητική ζωή. Κωστίκο, δεν βάζεις. Ξέρω την αδυναμία του Σταύρου πάνω στον Κωστίκο. Εξαιρετικός ο Γιώργος, δεν το συζητάμε, είναι και φίλος μου. Αλλά αν είχα να επιλέξω έναν ποδοσφαιριστή ενδεκάδας, και γιατί έτσι όπως μου βγαίνουν τα χαφ δεν μπαίνει, δεν χωράει ο Σαράφης, θα βγάλω το Σαράφη στην τελευταία. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Δεν μου βγαίνουν τα χαφ, δηλαδή αν έχω Τεξανίδης, Καρτάδο, Κούδα σαν χαφ μέσα στην ομάδα και θέλεις να έχω και Βιερίνια και Παρίδη, πρέπει ο Σαράφης να παίξει τελευταία. Δεξί... Βέβαια δεν το συζητάμε. Δεξί η δύναμή του, τα άλματά του, τα σούτ, ο Σαράφης ευκαιρία δεν έχανε ποτέ. Ναι. Δεξί μπακ, πες μας δεξί μπακ. Αριστερό κεφαλιά ήταν γκολ. Το καλύτερο δεξί μπακ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες ήταν έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ξέρετε, ο Σαράβης και ο Μίμης Παπαϊωάννου της ΑΕΚ. Δεξί μπακ, πες μας. Δεξί μπακ, ο Μάτος είναι ο καλύτερος. Άρα συμφωνούμε εδώ. Ο Μάτος είναι ο καλύτερος. Ναι, ο Μάτος είναι ο καλύτερος. Ο Γούναρης ήταν πάρα πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Η σέντρα του Γούναρη ήταν. Πώς είναι, βλέπατε του Μπέκαμ τις σέντρες, τέτοια σέντρα είχε. Καταπληκτική. Ναι. Αμυντικά όμως λίγο υστερούς, ήταν βαρύς. Ο Μάτος όταν είναι συγκεντρωμένος είναι καταπληκτικός παίκτης. Για τερματοφύλακα υπάρχει θέμα. Ο Φορτούλα ήταν ο πιο σταθερός. Αλλά παιδιά και ο Πασχαλάκης μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάτσε, 10 παιχνίδια έχει παίξει. Αν συνεχίσει έτσι ο Πασχαλάκης θα πάει πάρα πολύ καλά. Ο Φορτούλα είναι η καλύτερη επιλογή. Η πιο σόφρονη επιλογή είναι ο Φορτούλα. Είχε και ο Φορτούλα τις κοιλιές του, αλλά σε συνολική απόδοση δεν υπάρχει θέμα. Να είσαι καλά. Αριστερό μπακ είναι ο Ιωσήφιδης, μήκο συζητά. Φυσικά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ωραίος ο κύριος για το θέμα αυτό, τις καλύτερες ενδεκάδες του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Πώς να βγάλεις καλύτερη ενδεκάδα, ρε παιδιά, όταν είναι τόσο διαφορετικό. Εσείς που είστε 55 χρονών, εντάξει, μπορείτε. Όχι και 55, 82 είμαστε. Α, μάλιστα. 82. Έχουμε ζήσει και την ομάδα του 40 με το Λέανδρο. Τότε που πρώτος σκόρος στο πρωτάθλημα όταν πήρε ο Άρης ο 46 ήταν ο Αρτέμις Μάτσας. Ναι. Τότε που είχαμε τον Εμφύλιο. Απλά ρε παιδί μου θέλω να πω ότι η ομάδα της δεκαετίας του 70 είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, εκτός ότι είχε τρομερούς ποδοσφαιριστές, το δείχνουν όλα τα γεγονότα, είναι ότι είχαν και το πλεονέκτημα ότι ήταν μια 15ετία μαζί όλοι. Εντάξει, να κάνεις την προσπάθεια αυτή, τα λαμβάνεις όλα υπόψη σου και βγάζεις, ναι, κάνεις ένα συμπέρασμα. Τον Γκαρσία τον βάζεις εσύ. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τον Τερζανίδη. Όλοι λένε ότι ήταν απίθανος, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, σαν αυτό που ζήσαμε εμείς είναι τρομερός. Ο Παύλο μαζί με τον Σκαρτάδο πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα τους ήθελε. Στόπερ. Και δεκάρι μπροστά τον Κούδα. Κοντρέρας βάζεις. Ποιο να πω το βάλεις. Ποιο να. Στα στόπερ, Κοντρέρα βάζεις, Κοντρέρας ή... βέβαια ρε φίλε, δεν νομίζω ότι πέρασε καλύτερο στόπερ. Έχουμε θέμα σε στόπερ, γενικά είχαμε πολύ... Ναι, στο στόπερ δεν είχαμε ποτέ τους σούπερ κεντρικούς αμυντικούς. Απίστευτος ήταν ο Γιούρισιτς, όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 85, αλλά έπαιξε ένα χρόνο. Ήταν για ένα χρόνο. Ήταν για ένα χρόνο. Και μπακ, απλά βλέποντας όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους τεράστιους ποδοσφαιριστές που πέρασαν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δίδυμο καλύτερο φορ από Δημόπουλο Κωστίκο. Δηλαδή μαζί την ίδια φουρνιά και να αυτές οι ομάδες δηλαδή να μην έπαιρναν τίτλους, έτσι. Και να έχεις όλους αυτούς εδώ τώρα με κάτι απίθανες ομάδες να παίρνουν τίτλους και να σου κουνάνε το χέρι περί βαριάς φανέλας κτλ. Αποδείχτηκε πόσο βαριές είναι οι φανέλες τώρα που ελάφρυναν τα χρήματα που τις βάρεναν. Γιατί όσα έχει φάει ο Παναθηναϊκός την τελευταία τριετία από τον ΠΑΟΚ δεν τα έχει φάει τον προηγούμενο αιώνα. Έτσι. Αλλά τότε όταν ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπε ο Σταύρος, όταν ήταν ο ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός καμιά 25 χρόνια τα τελευταία 40, τότε λέγανε το ΠΑΟΚΑΚΙ έχει ελαφριά φανέλα, ενώ τώρα βρήκατε τον Παναθηναϊκό πεθαμένο και ας ελγείτε. Τώρα δεν το θεωρούν και ντέρμπι. Ναι, δεν το θεωρούν και ντέρμπι, ναι. Αυτό είναι πάλι άλλο με την ΑΕΚ, έχει ορίσει τα ντέρμπι όπως θέλει αυτή. Ναι. Πήραμε όλα τα ντέρμπι. Οι άλλοι δεν πήραν κανένα. Παιδιά πήραμε τον Παναθηναϊκό μέσα έξω. Μέσα έξω τον Ατρόμητο. Α, ο Ατρόμητος δεν είναι ντέρμπι. Ποιο είναι για σας ντέρμπι, πείτε μας, ας πούμε, να ξέρουμε. Το πάω είναι μήπως η Λαμία. Έγινε ένα σκαλά. Εδώ, ρε φίλε, λένε ότι χάσαμε εμείς με παίκτη παραπάνω στο ΆΚΑ, και εμείς δεν είχαμε αποβολή. Δύο τελευταίοι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κυρία Εύη, τι κάνετε. Καλά, εσείς. Γεια σας, κυρία Εύη. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω για την καλύτερη ενδεκάδα, παρόλο που εγώ γνώρισα πάρα πολλούς παίκτες, γιατί είμαι μεγάλη.
Εγώ θα σας μιλήσω και για τον Παρίδη, ο οποίος, παιδιά, στην πραγματικότητα είχε την αίσθηση ότι κατρακυλούσε. Ήταν τόσο γρήγορος. Πώς βλέπεις κάτι κόμιξ με τον Ντόναλτ που τρέχει και είναι τα πόδια του Ρόδες. Δηλαδή, είχα την αίσθηση όταν τον έβλεπα έτσι από το πλάι, γιατί δεν πήγαινα στην 4, ήμουν με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τέλος πάντων, είχα την αίσθηση ότι κατρακυλούσε. Ήταν τόσο γρήγορος. Τεχνική. Δεν υπάρχει. Και τεχνική. Και τεχνίτης ήταν. Αλλά έπαιρνε όμως και μπαλιές. Επίσης, ένα παίχτη, ρε παιδιά, που δεν είπε κανείς. Ναι, ναι. Εκείνο τον Τερζανίδη. Είπε ο κύριος Νόητρα. Είπε. Ήταν. Τι παίχτης. Ακούραστος. Είχε ένα μείον, εντάξει, στις πάσες. Δεν έδινε σωστές πάσες, ήταν λίγο. Αλλά τι ακούραστο, τι μηχανάκι ήταν εκείνο. Τρακτέρ. Δηλαδή, τι να πω, τον Ασλανίδη, την Αμαλία, τι να πω. Δηλαδή, λέτε να πούμε μια ενδεκάδα. Ποια να πεις, ποιο να αφήσω. Από τη νεότερη δηλαδή, εποχή, ποιο θα βάζετε μέσα, δύο. Εγώ που έχω δει εκείνη την ομάδα του Λεθάνων και πιο μπροστά. Τι να πω. Και ο Σκαρτάδος μου άρεσε και ο Λαγωνίδης και δεν ξέρω τι να σας πω, είναι πάρα πολλοί που ήταν καλοί, αλλά εμείς είμαστε εκεί ποτισμένοι με εκείνου του Λόρα, του ναι. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι όμως, γιατί ξέρω τι είμαστε. Δεν τους βρίζαμε εκείνους τότε στην Κερκίδα? Πώς δεν βρίζαμε? Πάντα, γιατί οι παουσίδες πάντα βρίζανε. Κάτσε. Τον Πινελίκη ποιος σας λόγει τότε? Έλατε. Πάντα βρίζαμε. Πάντα βρίζαμε. Και γενικά είμαστε άτομα τα οποία με τίποτα δεν ευχαριστιόμαστε. Έχουμε την κρίνα στο αίμα. Δεν αγκρινιάζουμε. Αυτό είναι. Τι να πω, πώς να το εξηγήσω αυτό. Ναι. Έχουμε πολλά καλά, αλλά το έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε και στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Από Αθήνα. Από Αλεξάνδρεια ή Αθήνα, με μπέρδεψε τώρα. Είσαι από Αλεξάνδρεια και μένεις στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από την Αλεξάνδρεια, εντάξει, έκανα λάθος. Στο Γιδά, εδώ, όχι της Αιγύπτου. Εδώ. Όχι, της Αιγύπτου. Της Αιγύπτου, α. Ναι, ναι. Για λέγε. Σταυρέ, θα ήθελα να σου πω κάτι για ένα παίχτης που έλεγες εσύ ότι θέλουμε ένα εξάρι, ήταν το σπανό που είχαμε. Ναι. Ψάξτε για ένα παίχτης που λέγεται Σαμ, εξάρι είναι, και παίζει στην Αγγλία στη δεύτερη κατηγορία. Μόνο αυτό. Στην Championship. Σαμ. Ναι, στην Championship παίζει ή στην League 2. Ναι, στην Championship. Σε ποια ομάδα? Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Τι εθνικότητα αυτό είναι? Να σκεφτώ. Ε? Τι εθνικότητα? Αιγύπτιος είναι. Αιγύπτιος. Θα παίζει με την εθνική Αίγυπτο. Το έχουν. Α, είναι βασικό. Για τον Νένι. Όχι, δεν θα είναι βασικό. Θα είναι πάγκο λόγω του Νένι και ο Νένι. Εντάξει, ο Νένι είναι καλύτερο. Ο Άρντα θα παίξει καθόλου? Ο Άρντα. Θα είναι πάγκος καθόλου, δεν πιστεύω. Γιατί το Τρεζιγκέ, ένα παιδί που λέγεται Τρεζιγκέ που παίζει, που το θέλει η Φενέρμπαξε, η Γαλατασεράι, πάλι και αυτή το κυνηγάει. Αυτό μάλλον θα παίξει αριστερό χαφ. Μάλιστα. Θα πάθει ένα διάστρεμα κάποια στιγμή και θα μπει ο Άμε και θα. Πιστεύω. Αλλά ο άλλος έχει στα αμυντικά καθήκοντα. Είναι πιο ο Σαμ Μόσλι αυτός. Ε? Ο Μόσλι, Σαμ Μόσλι. Δεν ξέρω, ένα Σαμ, αλλά το έχω δει εγώ έτσι στα φιλικά της Εθνικής Αίγυπτου, είναι πολύ καλός, παιδιά. Αυτός παίζει και γερό, και στη Βουίγκαν. Μόλις είπες εσύ στην εκπομπή ότι είναι, θέλω ένα 85, λέω κάρες το ρομπόδι. Εντάξει, δεν το λες και ένα 85, ένα 75 είναι. Ναι. Ναι, ναι, αλλά έχει στη Βουίγκαν 44 ναι. Συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ. Ναι. Αμυντικό χαφ. Ναι. Ετών 26. 91, όχι 27. Έχεις δίκιο. 27. Έχεις δίκιο. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά και τελειώνει το συμβόλαιό του το άλλο καλοκαίρι. Και μου τον κοστολογεί εδώ. Ανεβαίνει η Wigan. 400 χιλιάρικα. Ανεβαίνει η Wigan. 400 χιλιάρικα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει. Πώς γίνεται. Τσάμπιονς είναι πιο ακριβή η κατηγορία από ξένα. Ναι. Ποιος Γκαρσία στην καλύτερη δεκάδα του ΠΑΟΚ? Μην τρελαθούμε. Καλός ο Πάμπλο, αλλά με τόσες χαφάρες δεν χωράει. Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, η καλύτερη δεκάδα, μα θέλουμε να συνθέσουμε χαρακτηριστικά, η τριάδα στα χαφ είναι Ζαγοράκης, Σκαρτάδος, Κούδας. Ο Ζαγοράκης στον ΠΑΟΚ. Ναι, σαν εξάρι. Δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, δεν έχει. Εγώ είμαι σε χαρακτηριστικά σου λέω. Το εξάρι που τρέχει πολύ και κόβει, το ποιοτικό οχτάρι που βγαίνει κρυφός από την πίσω ζώνη και ο ποιοτικός 10. Αυτοί οι τρεις συνθέτουν την καλύτερη τριάδα. Αυτά.
πολλά και σήμερα στη Forza Plus, την οποία έχουμε εδώ μπροστά μας. Όλο το ρεπορτάζ από τη χθεσινή ημέρα, όλες οι απόψεις. Ρεπορτάζ και για το Βόλιο βεβαίως. Δεν είπαμε, μια και είπαμε για Παύλο Γκαρσία, για την ομάδα του Γκαρσία, η οποία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του προαθλήματος, στις δεύτερες ομάδες. Χθες έγινε ένα παιχνίδι με πολύ κόσμο και το 0-0 που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι βολικό. Handball υπάρχουν θέματα. Το Βόλιο σήμερα παίζει στις 8. Το δείχνει. Ναι, ναι, με το Φίνικα στη Σύρο. Το δεύτερο παιχνίδι της Παρασκευής τελικά κύλησε φυσιολογικά με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. Θα δούμε και σήμερα τι θα δούμε. Συνέχεια με φουλ επίδεση εδώ στον Λίμπερο από τώρα μέχρι και τις 3. Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24 με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλους και κοστούμια και σακάκια και παπούτσια και τα πάντα, Alter Ego. Φτύκας ήδη υγιεινής με πολλές προσφορές τώρα για την άνοιξη και αναδομό ειδικής ανακαινήσεις στο αναδομό pavlanakaines.gr, θα δείτε όλες τις προσφορές. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.